Πολύ καλά, μια στιγμή. Πώς λέγεται ο φίλος που μας νίκιασε αυτό το σπίτι? Δεν ξέρω, δεν μου το πες. Στάσου. Πιέρ Μπερναντέ. Αυτός είναι? Ναι. Νομίζετε πως είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε, κύριε Κορμπό? Ναι, κύριε Επιθεωρητά, σας παρακαλώ ακόμα μία ερώτηση. Μία, τελευταία, μία. Κυρία, έχω μια ουλή στο σώμα μου. Πού? Λοιπόν, κυρία. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Δεν είναι δυνατόν. Αν είστε εσείς η γυναίκα μου, πρέπει να ξέρετε πολύ καλά το σημείο που είχα χτυπήσει όταν ήμουν μικρός και μου άφησε μια μεγάλη ουλή. Πού? Νιώθω τόσο κουρασμένη. Πολύ δυσάρεστο αυτό για σας. Κυρία, μήπως θέλετε να πιείτε κάτι? Δεν διψώ. Μα θα σας τονώσει. Είναι μια σπεσιαλιτέ των Άλπαιων. Λίγες σταγόνες ρούμι με λεμόνι και άσπρο κρασί. Θαυμάσιο για την υγεία. Ευχαριστώ, ίσως αργότερα. Θυμήθηκα, καλέ μου, η ουλή σου. Μα πού έχω το νου μου? Στο στήθος αριστερά ψηλά. Σίγουρα τούτο το παιχνίδι είναι γελίο. Αυτός της το είπε τώρα, δά συνθηματικά. Πριν λίγο, είδε γυμνό το στήθος μου. Σας έκανα εντριβή, κύριε. Είναι τρομερό. Αν δεν σας πειράζει, κυρία Βα, θα ήθελα για λόγους ιδιωτικούς να σημειώσω τη συνταγή του ποτού που είπατε πριν. Ρούμι, λεμόνι και άσπρο κρασί. Άσπρο κρασί. Πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Επιθεωρητά, θα περάσουμε έτσι όλη τη νύχτα. Πάρτε μια απόφαση. Όχι. Περιμένετε. Θα βρω μια άλλη ερώτηση. Φτάνει, λατρεία μου. Είναι ώρα για φαγητό. Θα φάτε μαζί μας, κύριε Επιθεωρητά. Αδύνατον, με περιμένουν σπίτι. Εσείς, κυρία Βα? Πρέπει να φύγω κι εγώ, δυστυχώς, κυρία μου. Θα με αφήσετε μόνη με τον Ντανιέλ? Ο κύριος Κορμπάν θα κοιμηθεί. Δώστε του ένα υπνοτικό. Ορίστε, να σας δώσω εγώ. Αυτά τα παίρνω κι εγώ. Καλμάρουν τα νεύρα. Θα με δηλητηριάσουν. Όχι, αδερφέ, δεν θα ήταν καθόλου έξυπνο άλλωστε. Τότε θα προσπαθήσουν να με στείλουν στο φρενοκομείο. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Θα σου περάσει. Ξαναήσουν σε αυτή την κατάσταση και συνήλθες. Δεν υπάρχει λόγος να απελπιζόμαστε. Το έχει ξαναπάθει. Ποτέ. Ναι, κύριε Επιθεωρητά, στη Βενετία. Τότε ας ελπίσουμε ότι αύριο θα είναι πιο ήρεμος. Το εύχομαι. Θα περάσω να τον δω. Έρχομαι κι εγώ μαζί σας, κύριε Εφημέριε. Καλή εντάμωση, κυρία μου. Κύριε Επιθεωρητά, ξεχάσατε το γράμμα μου. Ναι, συγγνώμη, πού το έβαλα? Στη δεξιά τσέπη. Μάλιστα. Να. Διαβάστε το. Πέτυχε το κόλπο του. Να διέλθετε εκ του συμβολιογραφείου μου το ταχύτερο κληρονομίας διαθήκης μακαρίτου θείου σας. Συλληπιτήρια. Κρατήστε το. Να το κάνω τι? Ό,τι θέλετε για να εξακριβώσετε τη γνησιότητά του. Η ταυτότητα του συμβολιογράφου δεν αμφισβητείται, κυρία. Γνωρίζω την ύπαρξη αυτή τη κληρονομιά. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα σχετικά με αυτή την υπόθεση. Δεν θα φύγετε, κύριε Φιλτά. Σας παρακαλώ, μη φεύγετε. Σας λέω ξανά ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι η γυναίκα μου. Έχω πιαστεί σε παγίδα. Αυτή η γυναίκα αύριο θα με σκοτώσει. Θα με εξαφανίσει. Θα με αυτοκτονήσει. Θα με κλείσει στο φρενοκομείο. Και εσείς της δίνετε δίκιο. Κάντε κάτι ή πέστε μου καθαρά πως είμαι τρελός. Να παρουσιαστώ μόνος μου στο τρελοκομείο. Κύριε, ηρεμήστε παρακαλώ. Κυρία μου, δώστε του το υπνοτικό. Ένιωσες. Αύριο το πρωί θα ξαναπούμε. Κύριε Επιθεωρητά, αύριο το πρωί εγώ θα είμαι νεκρός. Μη φεύγετε, κύριε Επιθεωρητά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με, θα μου σκίσετε το σακάκι. Κύριε Επιθεωρητά, ο άντρας μου με ανησυχεί. Ίσως θα ήταν φρόνιμο να τον παίρνετε μαζί σας. Φοβάμαι για την καρδιά του ύστερα από αυτή την κρίση. Καρδιά εγώ. Πότε είχα καρδιά? Ποτέ δεν είχα καρδιά. Είναι ψέμα. Πώς μπορείς να λες τέτοια ψέματα? Αρκετά έχασα την ώρα μου. Καληνύχτα. Κύριε Επιθεωρητά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έφυγε ο αστυνόμος. Mm-hmm. Πιες ένα ουίσκι, Ντανιέλ, θα σε δυναμώσει. Ευχαριστώ. Μου φέρνεις λίγο πάγο από την κουζίνα. Δεν μου καλοφαίνεται αυτό το ουίσκι. Περίεργα μυρίζει. Λες να μου ρίξει κανένα δηλητήριο. Τι ξανάρθετε να κάνετε πάλι εδώ, κυρία Βα? Πρέπει να αναπαυθείτε, τέκνον μου. Αχα. Κυρία Βα, πίνετε ένα ουίσκι? Γιατί όχι. Παρακαλώ, ορίστε. Έφυγε ο κύριος επιθεωρητής? Όχι ακόμη. Μαζεύει τους δυο αστιφύλακες γύρω από το σπίτι.
Έφερα τα παγάκια. Ήπιατε. Ήπιατε αυτό το ουίσκι, κυρία Βά. Μάλιστα, κυρία, ευχαριστώ. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα που ήπια το ουίσκι μου, μαμά. Τι έκανες. Τι έκανα. Ήπιες το ποτήρι του Κορμπάν. Ναι. Χαθήκαμε. Τι έκανες. Έβαλα. Τι πάθατε, κυρία Βά. Τι πάθατε. Κύριε Σνόμε. Μη φεύγετε. Μη φεύγετε, κύριε Σνόμε. Κύριε Σνόμε, βοήθεια, έλατε γρήγορα. Βοήθεια, πάει ο παπά. Σήκω γρήγορα, Μαξ. Ναι. Φύγε από τη σκάλα της κουζίνας. Ελάτε, κύριε Σνόμε. Ελάτε. Εδώ, εδώ, παπά, στο χαλί. Έζα, ο παπά, νεκρός. Εδώ, κυριασμένος, εδώ. Πού είναι. Δεν είναι δυνατόν, εδώ ήταν. Ψάχνεις τίποτα, καλέ μου. Αχ, δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, πού είναι ο νεκρός σας. Χάθηκα. Συγχωρέστε τον, κύριε επιθεωρητά. Φροντίστε με κοιμηθεί. Αν δεν καλυτερέψει, θα φέρω τον γιατρό. Ευχαριστώ. Τα έχω χαμένα. Αύριο πριν από το μεσημέρι θα ξέρω την αλήθεια. Ή εσείς είστε πολύ έξυπνοι, ή αυτός είναι πολύ τρελός. Εν πάση περιπτώσει, ο ένας από τους δυο θα κλειστεί μέσα. Καλημέρα σας, κυρία Κορμό. Πώς θα πάει ο αρρωστός μας σήμερα το πρωί? Ήθελε να κοιμηθεί στο ντιβάνι. Πρωινός είστε. Είπα να κουβεντιάσω λίγο με τον άντρα σας πριν αρχίσω τη δουλειά μου. Λοιπόν, κύριε Κορμό, πώς θα πάμε? Δεν λέει να ξυπνήσει. Θα παραδυναμώσετε, φαίνεται, τη δόση του υπνοτικού. Ναι, έπρεπε. Έκανα άσχημα. Καθόλου. Γι' αυτό δεν κατορθώνει να ξυπνήσει. Συνέρχεται. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, κύριε Κορμπό. Θέλεις ένα ποτήρι νερό? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Είναι αγνό μεταλλικό νεράκι, αγάπη μου. Θα το πείτε αν σας το δώσω εγώ. Ελάτε, ελάτε. Έτσι, μπράβο. Και τώρα θα φιαρίσουμε λίγα λεπτά οι δυο μας. Θέλετε να σας αφήσω μόνους, κύριε επιθεωρητά? Αν δεν σας πειράζει. Έχω να κάνω κάτι ψώνια. Θέλετε να πιείτε κάτι? Δεν μείνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Νόμιζα ότι ήρθατε εδώ σαν φίλος, από συμπάθεια για τον Ντανιέλ. Δείξατε χθες τόση υπομονή μαζί του. Πράγματι, ο κύριος Κορμπάου μου είναι πολύ συμπαθητικός. Να σας φτιάξω έναν καφέ τότε. Θα προτιμούσα εκείνη τη σπεσιαλιτέ των Άλπαιων. Ποια σπεσιαλιτέ? Ελάτε τώρα, τι ξεχάσατε. Ρούμι, λεμόνι. Άσπρο κρασί. Ω, ναι, ναι, αλήθεια. Θα προσπαθήσω να την πετύχω. Περάσατε άσχημη νύχτα? Απέσια. Ήπια κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Και έγινα κουδούνι. Από μια άποψη καλύτερα. Αναπαυθήκατε κι εγώ συνέχισα την έρευνά μου. Βρήκατε αποδείξεις? Δυστυχώς. Τι δυστυχώς? Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα να βρω τίποτα που να αποδεικνύει πως η γυναίκα αυτή δεν είναι η κυρία Κορμπό. Είναι πιο δυνατή από μένα. Πιο δυνατή και από εσάς. Όλα τα χαρτιά της είναι ψεύτικα. Τα παραλέτε. Μα εσείς, κύριε επιθεωρητά, τα πιστεύετε όλα. Δεν έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ότι αόριστα, τελείως από διέστηση, νιώθω ότι υπάρχει κάτι. Σας θερμό παρακαλώ, γαντζωθείτε πάνω σε αυτή την αμφιβολία. Μονάχα εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Ελάτε, 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 κύριε Κορμπάου, κουράγιο. Προσπαθήστε καλύτερα να με βοηθήσετε στο έργο μου. Πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε αυτούς που γνώρισαν την Ελισάβετ. Έχετε σοβαρά πρόσωπα να μου προτείνετε? Μια στιγμή να σημειώσω. Έχουμε μόνο 3 μήνες παντρεμένοι και αναγκαστικά δεν κάναμε πολλές γνωριμίες. Μόνιμες τουλάχιστον. Πού να τους ξαναβρω αυτούς που συναντήσαμε τυχαία στο ταξίδι μας? Αυτό είναι δική σας δουλειά. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Το Ζιόν Λεπέν, βέβαια, είχαμε ένα σωρό φίλους. Εντάξει, εντάξει. Από αυτό το σωρό δεν μπορείτε να θυμηθείτε καμιά δεκαριά ονόματα και διευθύνσεις? Τι χρειάζονται τόσοι πολλοί? Νομίζετε ότι θα δεχθούν όλοι να καταθέσουν? Δεν θα υπάρχουν αρκετοί που πήραν κάποιο δωράκι για να σοπάσουν? Λέτε να φτάσαν ως εκεί. Πρέπει όλα να τα προβλέψουμε. Αν δεχθούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια οργανωμένη συμμορία. Θυμηθείτε ονόματα και κάντε μου έναν κατάλογο. Μάλιστα. Και ακούστε.
Κάντε πως δέχεστε την κατάσταση. Μη ζορίζετε τα πράγματα. Όχι φασαρίες που καταλήγουν σε υπνοτικά. Κάνουν κακό στην καρδιά τα υπνοτικά. Παίξτε κωμωδία. Να κερδίσουμε καιρό. Από τη μια στιγμή στην άλλη, η αληθινή σας γυναίκα μπορεί να δώσει σημεία ζωής. Από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Ο χρόνος εργάζεται για μας, μην το ξεχνάτε. Αλλά πρέπει να αντέξουν τα νεύρα σας εντωμεταξύ. Ναι. Αν όχι, η γυναίκα σας. Τέλος πάντων. Αυτή η κυρία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ιατρική σας παρακολούθηση. Να καταλαβαίνετε. Έχετε δίκιο. Θα είμαι ήρεμος. Ξένιαστος. Θα βγω να κάνω μια βόλτα για να πάρω αέρα. Οι πολλές βόλτες είναι επικίνδυνες. Γιατί? Υπάρχουν αυτοκίνητα, έρημα μονοπάτια, απόμερες γωνιές. Λέτε να τολμήσω. Δεν αποκλείεται κανένα απρόοπτο. Τότε δεν κάνω βήμα από εδώ μέσα. Αλλά θα πρέπει να άρχιστε να με βλέπετε συχνά. Πολλές φορές την ημέρα. Σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Εξάλλου από σήμερα το πρωί το τηλέφωνο σας είναι απευθείας συνδεδεμένο με την αστυνομία. Α, ευχαριστώ κύριε επιθεωρητά. Ευχαριστώ. Αν γλιτώσω ποτέ από αυτόν τον εφιάλτη, θα σας χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Όχι αδερφέ. Τη δουλειά μου κάνω απλούστατα. Και δεν είναι και πάντα εύκολη. Μπρος. Συλλογιστείτε τον κατάλογο των ονομάτων. Και κουράγιο. Ναι. Μάλιστα. Άργησα, με συγχωρείτε. Δεν έβρισκα το ρούμι. Ορίστε το ποτό σας, κύριε επιθεωρητά. Γευστικότατο. Ευχαριστώ. Πώς το βρήκατε τον Ντανιέλ? Προσπαθώ να του τονώσω λίγο το ηθικό μου. Υποσχέθηκε να είναι φρόνιμος. Μήπως πρέπει να φωνάξω το γιατρό? Όχι, ο άνδρας σας είναι καλύτερα, ηρέμησε. Άλλωστε, αν πρόκειται να έρθει γιατρός, θα τον διαλέξω εγώ. Τα σέβη μου, κυρία. Μια λεπτομέρεια. Ποια είναι η διεύθυνσή σας στο Παρίσι? 157 οδός Παρέ. 157 οδός Παρέ. Ευχαριστώ. Πέμπτο πάτωμα, αριστερά. Το δίχτυ έχει καλά πλεχτεί, όμως αργά ή γρήγορα θα ξεφύγω. Σίγουρα, λατρεία μου, σίγουρα. Δεν θα με καταφέρετε. Έχεις δίκιο, ησύχασε. Υπάρχει πάντα το απρόοπτο, κάτι που δεν μπορέσατε να προβλέψετε. Βέβαια, βέβαια, το απρόβλεπτο. Πάω τώρα να ψωνίσω για το μεσημέρι. Λέω να σου φτιάξω ένα καλό μπιφτέκι για να δυναμώσεις και μια ομελέτα με μανιτάρια. Ναι, μπράβο, μπράβο, ωραία ιδέα. Α, πού το σκέφτηκε ότι μου αρέσουν τα μανιτάρια. Μπράβο, θαυμάσια. Ομελέτα με μανιτάρια, καιρό είχα να φάω μανιτάρια. Όχι, όχι, όχι μανιτάρια! Όχι μανιτάρια, όχι μανιτάρια! Παπαπαπαπα, δεν βάζω τίποτα, δεν βάζω μπουκιά στο στόμα μου εδώ μέσα. Παπαπαπα, φεύγω, φεύγω, το σκάω, φεύγω. Δεν είναι εδώ κανείς? Ποιος θα προσφέρει ένα ποτηράκι κρασί στον Μπαρμπαμελής? Δεν απαντάει κανείς. Ανοιχτή ήταν η πόρτα. Πού, θησαυρός αυτό το σπίτι. Κοίτα μπουκάλες. Πάνω από μια ντουζίνα διαφορετικά ποτά. Έκανε την τύχη σου, Μπαρμπαμελής. Έκανε την τύχη σου, Μπαρμπαμελής. Τι κάνετε εσείς εδώ? Τι με θέλετε? Ποιος είστε? Συγγνώμη και καλημέρα. Συστήνουμε. Μερλής, επαγγελματίας ζωγράφος. Κάνω εξοχή εδώ πάνω. Σκεφτείτε, χρυσέ μου. Άρχισα να κολατσίζω καθισμένος όμορφα σε ένα βραχάκι, απολαμβάνοντας τον ήλιο και βρέχοντας τα πόδια στο δροσερό νεράκι του χύμαρου, όταν κλατς πέφτει η μπουκάλα μου με το κρασάκι και γίνεται 1000 κομμάτια. Καταστροφή, απελπισία. Τότε λέω μονάχος μου, εδώ μέσα στα δέντρα υπάρχει μια βιλίτσα. Άντε να δανειστείς λίγο ποτό που θα επιστρέψεις ή και μπορείς να πληρώσεις, με το αζημίωτα δηλαδή. Μπας και σας βρίσκεται καμιά λίτρα κόκκινο κρασάκι μπρούσκο να μου πουλήσετε.
Όχι, κύριε. Εσείς οι κύριοι της αριστοκρατίας δεν πίνετε κρασάκι? Όχι, και σας παρακαλώ, πηγαίνετε, κύριε. Πολύ καλά, πολύ καλά, κατάλαβα. Με παίρνετε για κανέναν αλήτη? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είμαι καλλιτέχνης, κύριε, ζωγράφος. Οι μπουρζουάδες μπερδεύουν πάντα τους αλήτες με τους καλλιτέχνες, γιατί είναι δυο κοινωνικές τάξεις που δεν μπλέονται συχνά. Δεν είμαι αλήτης, κύριε. Έχω τα χαρτιά μου. Ορίστε, βλέπετε. Μπροσάρ Παύλος, ψευδώνυμο Μερλής, καλλιτέχνης, ζωγράφος. Φυσικά η ταυτότητα είναι πριν 12 χρόνια. Από τότε είχα πολλές αναποδιές, είχα κάτι μπλεξίματα. Αχ, αυτές οι γυναίκες. Γι' αυτό πίνω. Το κρασί πνίγει τους καημούς. Θα είχε αντίρρηση ο κύριος αν έπινα ένα ποτηράκι? Γρήγορα όμως. Σόνι, θα πνιγείτε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Δεν θα φύγει το πιωτό. Σιγά. Μήπως ο κύριος θέλει να του κάνω το πορτρέτο του? Όχι, ευχαριστώ. Αφήστε με. Μη στενοχωριώσεστε για την τιμή. Θα τα κανονίσουμε. Να, πάρτε αυτά και πηγαίνετε να πιείτε κάτι στην υγειά μου. Φύγετε, σας παρακαλώ. Α, τι καλός που είστε, κύριε. Θα πιω υπέρ υγείας και ευημερίας. Μάλιστα. Μάλιστα, πελάτε, έλατε, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Ο κύριος έκανε λάθος. Ναι. Είναι δεκοχίλιαρο. Δεν πειράζει, κρατήστε το και αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ. Φύγετε. Έχω να δω τέτοιο χαρτονόμισμα από το καλοκαίρι. Και πάλι, το μοιράστηκα με ένα σύντροφο. 5.000 ο καθένας και εύκολη δουλειά. Μόνο που δείξαμε τις ταυτότητές μας και υπογράψαμε ένα βιβλίο για μάρτυρες. Εύκολη δουλειά, ε. Λοιπόν, αποσύρωμαι. Αποσύρουμε και πάλι σας ευχαριστώ. Τα σέβη μου. Μια στιγμή, κύριε. Μια στιγμή, κύριε. Σας παρακαλώ. Για να σας δω μια στιγμή. Γιατί, τι έχω? Είχατε ποτέ γενιάδα? Είχα το καλοκαίρι. Αν ήταν, λέει, αυτός, θα ήταν πολύ ωραίο. Μου φαίνεται ότι σας αναγνωρίζω. Και εσείς, δεν με θυμάστε? Κάτι μου θυμίζει η φάτσα του κυρίου, νομίζω... Ναι. Σκεφτείτε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να σας επηρεάσω. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα. Θα ήταν καταπληκτικό. Καθίστε, παρακαλώ. Α, όχι, όχι, θα λερώσω. Δεν πειράζει, ας λερώστε, καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Δηλαδή όχι, πως είμαι βρώμικος. Αν με αναγνωρίσετε, θα σας κάνω ένα μεγάλο δώρο. Τώρα με έπιασε τράκου και μπερδεύτηκα. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε. Αδύνατο. Τι θα μου δώσετε? Ό,τι θέλετε. Σταθείτε. Τότε θα σας αναγνωρίσω εύκολα. Για σας. Ναι. Σας έχω ξαναδεί. Ναι, μπράβο, ναι. Πού όμως? Μα εσείς πρέπει να μου το πείτε. Πού μπορεί να σας έχω δει, πού? Μένετε όλο το χρόνο στο Σαμονή? Όχι. Το χειμώνα θα κανονίζω και μπαίνω φυλακή. Είναι σαν να μένω σε πανσιόν. Έχει ζέστη, φαγητό εξασφαλισμένο. Την άνοιξη βγαίνω σαν τις πεταλούδες και πετάω προς την ακρογελιά. Και το φθινόπωρο ανεβαίνω στο βουνό. Πού είσαστε φέτο το καλοκαίρι? Στο Ζουάν δεν πάω όπως όλος ο καλός κόσμος. Μπας και με είδατε εκεί. Α, εσείς είσαστε. Ναι. Σας αναγνωρίζω, ναι. Εσείς που παντρευτήκατε στη δημαρχία, ναι. Με την κοντούλα, τη μελαχρινή. Ναι, καταπληκτικός. Μιλάτε πιο σιγά, μπορεί να μας ακούσουν. Δεν καταλαβαίνω, να μας ακούσουν ποιοι? Είναι μια συμμορία. Συμμορία? Δεν μας παίρνει ώρα να σας εξηγήσω. Μου χρειάζεται όμως η μαρτυρία σας. Αν όλα πάνε καλά, θα πάρετε 100 χιλιάρικα. Μανούλα μου, για το πορτρέτο σας? Ναι. Για ένα σκίτσο 100 χιλιάρικα, μα αυτή είναι τα ρήφα Πικασό. Μια στιγμή, παρακαλώ, περιμένετε. Μισό λεπτό. Εμπρός. Αστυνομία. Τι πάει να πει αυτό? Συσυχάστε, θα σας εξηγήσω. Είμαι εντάξει με την αστυνομία. Δεν είμαι αλήτης, είμαι καλλιτέχνης. Ορίστε. Βραβείο της πόλεως Νάντης 1938. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου. Πάψτε λοιπόν. Μα να σας δείξω. Να μου δείξετε, πάψτε μετά. Εμπρός. Εδώ κορμό.
Είναι ο κύριος επιθεωρητής εκεί? Όχι. Παρακαλώ, μόλις έρθει, ειδοποιήστε τον αμέσως. Γρήγορα. Πέστε του ότι έχω την απόδειξη που γύρευε. Να έρθει γρήγορα, βρέστε τον. Είναι ανάγκη μεγάλη. Ευχαριστώ. Σε ζητώ μια εξήγηση. Εμπιστευτείτε με. Είμαι θύμα απατεώνων. Και για να ξεμπλέξω, μου χρειάζεται ένας μάρτυρας που να έχει γνωρίσει τη γυναίκα μου. Αυτό μόνο? Ναι, σώθηκα, σώθηκα χάρη σε εσάς. Για κοίτα. Και όλα αυτά για μια μπουκάλα κρασί που σπάσε. Καλά λένε πως φέρνει γούρι. Λοιπόν, καθίστε εδώ πέρα. Μπράβο. Καθίστε εδώ. Πάρτε αυτό το μπλοκ, πάρτε αυτό το μολύβι και κάντε πως με ζωγραφίζετε. Κάντε μου το πορτρέτο μου, όπως είπατε στην αρχή. Λοιπόν, αρχίστε να ζωγραφίζετε. Λοιπόν, σε 5-10 λεπτά ο διευθυντής της αστυνομίας θα βρίσκεται εδώ και θα μαρτυρήσετε. Τη θυμάστε καλά τη γυναίκα μου? Καλά τώρα. Σας παρακαλώ, πέστε μου πώς ήτανε, περιγράψτε την. Κοντή, ναι. Μελαχρινή, ναι. Μαυρομαλούσα. Μπράβο. Χοντρή μύτη σαν προβοσκίδα. Ελισάβετ. Κλαίτε? Δεν είναι τίποτα. Μου σώσατε τη ζωή. Όχι και σας έσωσα τη ζωή επειδή ήμουν μάρτυρα στο γάμο σας. Έχετε δίκιο. Δεν σας κατάλαβα αμέσως. Είσαστε μάρτυρα στο γάμο μας, το Ζουάν Λεπέν. Τι λέει αυτή, ποια είναι? Εγώ είμαι η νύφη. Δεν με αναγνωρίσατε? Κυρία μου, με το συμπάθειο, αλλά δεν σας έχω ξαναδεί. Για θυμηθείτε καλά, σας βεβαιώνω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν σας γνωρίζω. Καμιά φορά η μνήμη ξεγελάει. Η γυναίκα που παντρεύτηκε ο κύριος ήταν κοντή, μελαχρινή. Έβαψα ξανθά τα μαλλιά μου. Ε? Και πώς ψηλώσατε? Για βλάκα με περνάτε. Μακάρι να είσαστε. Οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι είναι πολύ ενοχλητικοί. Σας ενοχλώ, έχετε επισκέψεις? Όχι, έφευγα κύριε Εφημέρια. Εσείς ποιος είστε? Καλλιτέχνη ζωγράφος, λέγομαι Μερλής. Ναι, μια έκπληξη που κανείς δεν την περίμενε. Ο κύριος Μερλής ήταν μάρτης στο γάμο μας, το Ζουάν Λεπέν. Το απρόπτο, ε? Τι αστείο. Αντιχαμένη, αυτός ο άνθρωπος είδε την Ελισάβετ. Θα την περιγράψει σε λίγο στον επιθεωρητή που έρχεται. Η κωμωδία σας τελείωσε. Μα τι συμβαίνει? Τίποτα. Σταθείτε πίσω μου. Μη φοβάστε. Σε λίγα λεπτά όλα θα έχουν τελειώσει. Ναι, πίσω. Όλα. Μη κυρία μου. Αφήστε το πιστόλι. Δεν θα πω τίποτα για το γάμο του. Ούτε γιατί. Άλλη. Η αστυνομία! Βοήθεια! Βοήθεια! Δώστε μου το όπλο! Ποιος πυροβόλησε? Ο Ντανιέλ! Σας συλλαμβάνω! Τι φρίκι να σκοτώσει ένα φουκαρά που ήρθε να ζητήσει ελεημοσύνη! Μόλις έφτασα, τα είδα όλα. Ο κύριος Κορμπάν είναι σίγουρα τρελός! Ακούστε με! Μα τι κάνατε, θεότρελε! Αστυνόμε, τι θα απογίνει με τον άντρα μου? Διηγηθείτε μου πρώτα τι συνέβη. Λεπτομερώς. Να, αυτός ο φουκαράς ο αλήτης πρότεινε στον Ντανιέλ να του κάνει το πορτρέτο του. Επέμενα κι εγώ μήπως του φτιάξει λίγο το κέφι του. Έμειναν μόνοι για λίγο. Τι μπορεί να είπαν ούτε ξέρω. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε η πιστολιά. Έτρεξα. Ο Ντανιέλ πυροβόλησε τον αλήτη τη στιγμή που έμπαινε ο κύριος Εφημέριος. Πού βρέθηκε το πιστόλι? Δεν έχω ιδέα. Σας απείλησε ο άντρας σας? Όχι. Εσάς, κυρία Βα. Δεν πρόφθασε γιατί μπήκατε, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι ένας επικίνδυνος τρελός. Πρέπει να τον συλλάβετε. Δεν δέχομαι υποδείξεις από κανέναν. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Πώς? Βάλτε τις ένα αυτοκίνητο και φέρτε την αμέσως εδώ. Ναι, κάντε γρήγορα. Κάντε γρήγορα γιατί η κατάσταση μπερδεύτηκε πολύ. Τι συμβαίνει? Δική μου δουλειά. Η σειρά σας τώρα, κύριε Κορμό. Πετε μου τι έγινε. Μερλής. Μάλιστα. Ήταν μάρτυρα στο γάμο μου με την Ελισάβετ. Στο Ζουάν Λεπέν. Μάλιστα. Σας κάλεσα. Σας κάλεσα για να σας πει την αλήθεια. Τον σκότωσαν. Σκότωσαν το μοναδικό μου μάρτυρα. Αγάπη μου, μην αρχίζεις πάλι τις τρέλες γιατί θα σε κλείσουν στο τρελοκομείο. Ο αλήτης είναι νεκρός. Δεν μπορεί πια να αναγνωρίσει κανέναν και εσάς σας βαρύνει η κατηγορία του φόνου. Γιατί θα τον σκότωνα εγώ? Επειδή αναγνώρισε την κυρία Κορμπόν και αυτό δεν σας βόλευε. Σας ξαναθυμίζω, κύριε επιθεωρητά, πως εγώ τηλεφώνησα στην αστυνομία και ζήτησα να έρθετε εδώ. Σωστά, σωστά.
Σας μένει ακόμα μια πιθανότηση. Η τελευταία. Έχω άλλον ένα μάρτυρα. Έρχεται. Άλλο μάρτυρα? Ναι, είναι εκπληκτικό, ε. Τύχη εξαιρετική. Τον βρήκα στο Σαμονί. Δεύτερο μάρτυρα. Αρχίζουν να τα χρειάζονται οι δύο. Προσέξτε, κύριε επιθεωρητά, προσέξτε τους. Τολμάς να μιλάς ύστερα πόσα έκανες? Ησυχία, παρακαλώ. Πάντως, κύριε Κορμπά, μπορείτε να πείτε πως έχετε τύχη. Ανακαλύψατε τον Μερλής, τον χάσατε και αμέσως βρίσκεται αντικαταστάτη. Όταν λέει κανείς την αλήθεια, βρίσκει πάντα αποδείξεις. Ο χρόνος εργάζεται για μένα. Σας άρεσε αυτή η φράση, ε? Είναι δική σας και μου φερεγούρι. Ποιος είναι αυτός ο μάρτυρας? Θα το μάθετε σε λίγο. Και διατείνεται πως γνωρίζει και τους δυο μας? Ναι. Πολύ καλά. Ας τον περιμένουμε. Ας τον περιμένουμε. Όλα ήταν εναντίον μου και εσείς δεν με εγκαταλείψατε. Γιατί? Δεν ξέρω. Μια ιδέα, ένα καντιλάκι που δεν έσβησε ποτέ. Τώρα όμως κοντεύει να τελειώσει το λάδι του. Στο επόμενο φύσημα θα σβήσει. Και τότε αλίμονό σας. Μην κουνηθεί κανείς. Μην ανοίξει κανείς το στόμα του. Ο πρώτος που θα κάνει το παραμικρό νόημα θα θεωρηθεί ένοχος. Κύριε Κορμπό, γυρίστε την πλάτη και θα δείτε στην πόρτα. Μάλιστα. Εσείς, κυρία Βα, εκεί στη γωνία. Εσείς, κυρία, ψηλά στη σκάλα. Όταν σας φωνάξω, θα κατεβείτε και θα έρθετε κοντά μας χωρίς να πείτε λέξη. Η μαρτυρία αυτής της γυναίκας είναι πολύ σπουδαία. Δεν ξέρει γιατί την έφεραν εδώ, γι' αυτό η πρώτη της αντίδραση θα έχει μεγάλη σημασία. Εμπρός! Μην κουνηθεί κανείς! Τσιμουδιά! Ω, μα τι τρέχει επιτέλους! Με καλούν στην αστυνομία! Με φορτώνουν σε ένα αυτοκίνητο! Τι σημαίνουν όλα αυτά? Α, ο κύριος επιθεωρητής! Τρόημα έχει αυτή η απαγωγή, κύριε επιθεωρητά! Σώθηκα! Είναι νοσοκόμος! Έπρεπε να το σκεφτώ! Σοπίν! Γυρίστε την πλάτη σας, κύριε. Καθίστε, καθίστε, Δεσποινής Μπέρτον. Μην με καθυστερείτε, σας παρακαλώ. Άφησε τη δουλειά μου στη μέση. Η δική μου βιάζει περισσότερο, γι' αυτό σας ξεσηκώσαμε έτσι βιαστικά. Ακούστε. Ψάχνω ένα μάρτυρα που να έχει γνωρίσει τον κύριο και την κυρία Κορμπόν, που κατοικούν σε αυτό το σπίτι εδώ και καμιά δεκαριά μέρες. Ένας από τους ανθρώπους μου πληροφορήθηκε από εσάς πως είχατε περιποιηθεί την κυρία. Είναι σωστό? Μάλιστα. Κάνω ενέσεις στα σπίτια και ήρθα εδώ για μια ενδοφλέβια ένεση στην κυρία. Με δέχτηκε στην καμαρά της. Ήταν νομίζω το Σάββατο. Ακριβώς πριν μια εβδομάδα. Θα μπορούσατε να την αναγνωρίσετε, καθώς και το σύζυγό της. Μα βέβαια. Μα τι τρέχει επιτέλους. Ούτε αστυνομικό μυθιστόρημα να ήταν. Μια στιγμή. Κυρία, πλησιάστε. Καλημέρα, κύριε Κορμπόν. Καλημέρα, Δεσποινής μου. Σώσατε τη ζωή. Σώθηκα. Τόσο το καλύτερο, κύριε. Τόσο το καλύτερο. Αναγνωρίζετε τον κύριο Κορμπόν? Ναι, απολύτως. Κατεβείτε, κυρία. Περάστε. Ελάτε. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Καλημέρα, κυρία Κορμπόν. Πώς είστε? Ώστε αυτή είναι η κυρία Κορμπόν. Την αναγνωρίζετε? Μα βέβαια. Αυτή είναι.